καλησπέρα και από μένα. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ, σε αυτόν τον πολύ φιλόξενο χώρο. Εδώ μαζί με φίλους γνωστούς, με φίλους του βιβλίου, αλλά και με τον Βαγγέλη τον Ραπτόπουλο, με το βιβλίο του. Μου κράτησε συντροφιά. Μου κράτησε όχι μόνο συντροφιά, με αφύπνισε σε πολλά ζητήματα. Μπήκε και σε μια διαδικασία που κι εγώ όταν ήμουν μικρός, έτσι άρχισα μέσω μιας έρευνας να ψάχνω τα πράγματα για το παρελθόν, το πολιτικό παρελθόν, το κοινωνικό παρελθόν. Κανείς δεν μου δείξε, όπως περίπου και ο ήρωας του Βαγγέλη του Ραπτόπουλου. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό και είναι και μια έτσι κατάσταση που κι εγώ μπήκα έτσι, σε αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο να ψάχνω και να βλέπω τι υπάρχει πίσω, τι υπάρχει από κάτω και ιστορικά και κοινωνικά. Εδώ στο βιβλίο Σάμουελ Μπέκετ γράφει και ο, θυμάται μάλλον και γράφει ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος στην τελευταία μαγνητοτενία του Κραπ. Αυτό θυμάμαι, ότι βάζει τον ήρωα ο Μπέκετ να θέσει την εξής ρητορική ερώτηση. Τι μένει από όλη εκείνη τη δυστυχία? Μια κοπέλα με φθαρμένο πράσινο πανοφόρι στην αποβάθρα ενός σταθμού? Αυτό είναι το ερώτημα του ήρωα του Μπέκετ. Σε αυτό το ερώτημα προσωπικά πιστεύω συνοψίζεται το ένιγμα της ανθρώπινης περιπέτειας. Στη φωτογραφία του εξωφύλου που κοσμεί το τελευταίο βιβλίο του Βαγγέλη Ραπτόπουλου, εδώ η κρυφή πληγή, γωνία θέσπιδος και σέλεη, θα μπορούσε να ήταν μια πλευρά της αποβάθρας των Δεκεμβριανών. Η κοπέλα με το φθαρμένο πανοφόρι, αρματωμένη αυτή τη φορά, προσφέρει το ισχνό σαρκείο της στο τραύμα του διχασμού. Μια εικόνα γροθιά στο στομάχι που μαζί με τον γρίφο που κουβαλά προσδιορίζει τη γενναιότητα μπροστά στα βόλια και την ένδυα την ίδια στιγμή. Μια δυστυχία που έρεται από την ψυχρή επιφάνεια του θανάτου και γίνεται δέηση για τη ζωή. Ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος εδώ, στο τελευταίο του βιβλίο, πιστεύω, πάει να συναντήσει αυτή την εικόνα. Πάει να συναντήσει αυτή την εικόνα σε όλο το βιβλίο. Από την αντίθετη πλευρά της αποβάθρας όμως. Από τη μεριά του διαχρονικού έρωτα δύο νέων. Μέσα στο χρόνο. Από την αμεριμνησία της ανέμελης επαφής. Ο συγγραφέας εδώ ανοίγει σιγά σιγά τα πέπλα της λύθης για να σκάψει στην ιστορία με το γιώτα κεφαλαίο. Ο Ραπτόπουλος πιστεύω ότι δεν προχωρά σε εύκολα μονοπάτια εδώ. Δηλαδή, δεν συνδέει τον ήρωα και τους ήρωες άμεσα και απευθείας με κάποιο βίωμα. Τα Δεκεμβριανά βγαίνουν από τις υπόγειες στοές και σαρώνουν την πλοκή του μυθιστορήματος, επειδή ο ήρωας, και οι ήρωες βεβαίως, θέλει να μάθει την ιστορία του τόπου και των ανθρώπων του. Είναι σχεδόν το παρθένο βλέμμα, περίπου του Αδάους, που ψάχνει πυρετωδώς προς τα πίσω, για το σήμερα, για να ανακαλύψει το νήμα και το νόημα της ύπαρξής του. Ο Βαγγέλης δεν κατασκευάζει άλλη μια μυθιστορία για τα Δεκεμβριανά του 1944. Αποφεύγει το κλισέ της συλλογής ντοκουμέντων πασπαλισμένων με αφηγηματικές δοξασίες. Γυρίζει πίσω το βλέμμα στο καταχωνιασμένο παρελθόν και σε πρώτο στάδιο δεν γνωρίζει ποιους ή τι θα συναντήσει. Εφιάλτες, προδοσίες, μυσαλλοδοξίες, έρωτες, πράξεις ανίκους του θάρρους ξεπηδούν από τους ασκούς του Δεκέμβρη, με τους ήρωες να εισβάλλουν σωματικά και πνευματικά στις χαραγματιές μιας εξέγερσης, στο προήμιο του εμφυλίου. Οι αλίγιστοι, οι τιμένοι εδώ, απειλούν τους εθελόδουλους αρμούς του εθνικού στρατοπέδου. Η Μπαρούτη βέβαια μπορεί να έχει δύο όψεις σε καιρούς δύσκολους, αλλά η ανακάλυψή της περιέχει το συστατικό του θάματος. Ο έρωτας και πάλι είναι το κύριο συστατικό των αφηγηματικών έτσι, δρόμων του Βαγγέλη Ραπτόπουλου. Θα κάτσω να θυμηθώ τα διόδια, τα τζιτζίκια, τη μεγάλη άμμο, τα έχω διαβάσει. Και χρησιμοποιεί εδώ τον έρωτα όχι μόνο σαν σημείο εξερεύνησης και ηθικών παραβολών, αλλά σαν διελκυστίδα που θα ενώσει την εξέγερση του τότε με την αφύπνιση ενός χαλαρού σήμερα. Και εδώ νομίζω ότι το θάρρος των απελπισμένων, των εραστών, η επαφωτερίζουσα νέα ελληνική ιστορία βγαίνει μπροστά
Οι ανοιχτές πληγές τελικά στοιχιώνουν τα βήματα της συλλογικής συνείδησης, νομίζω από τότε έως σήμερα. Και το φτάνει μέχρι σήμερα ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος με ένα βιβλίο που πραγματικά, όπως προείπε και ο Μάκης, δεν έχει καμία διανομενιά, αλλά έχει ένα πηγαίο αίσθημα που λέει ναι στη συμφιλίωση και όχι στην αποκοτιά και την απαξίωση.